Και θα δώσει και την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να βγει και την πικά στην Ευρώπη. Γιατί θα κόψει βαθμούς από την Τρίπολη. Αυτό θα είναι. Ποιος θα κερδίσει. Εντάξει. Έχεις δει καθόλου σαν Τρίπολη. Αρκετά μάτς και, και μετά τον Βεργέτη έχω δει και τον Χάβο έχω δει. Και... Χωρίς Γιάννου τον έχεις δει. Χωρίς Γιάννου, ναι, δυσκολεύεται να σκοράρει. Σωστό. Όχι, είναι αλλού για αλλού. Ναι, εντάξει. Ναι. Το πρόβλημά του πιο ο πολύ. Για το κίνητρο είναι με τον Ηρακλή. Δύο άνθρωποι έχουν. Όχι, όχι, δύο κίνητροι. Δύο. Όχι, όχι. Όχι, κόκκινε. Όχι, 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 όχι. Απρίλιο μήνα να μπω ορκισμένος να φάω τα πόδια μου με την ομάδα μου σωμένη και όχι από την Ευρώπη δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Γι' αυτό είσαι. Εδώ τώρα πιάνει στα διάβασα. Δύο άνθρωποι έχουν συμφέρον για αυτό το παιχνίδι. Ο Βέλιος και ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Παπαδόπουλος θα φύγει από τον Ηράκλη. Πόσο θα λέει. Έτσι λέω εγώ γιατί. Δεν θα είναι παράξενο. Γιατί θα έχει και καλύτερη πρόταση και με καλύτερα λεφτά και σε καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό είναι υποκειμενικό, αν θα φύγει. Ναι. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η οικονομική. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος είναι ηθικό στοιχείο, έτσι. Γιατί του έκανε η Τρίπολη δύο προτάσεις μέσα στη χρονιά να αφήσει τον Ηρακλή και είπε όχι. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα όμως, ο Παπαδόπουλος έχει να φάνε γυναίκα, παιδιά, σπουδές κτλ. Αυτό στα γεράματά του. Ναι, εγώ σ' ακούω. Θα πάει κάπου να πάρει λεφτά ο άνθρωπος. Δεν μπορεί. Και είναι για το καλύτερο timing να φύγει από τον Ηρακλή. Το καλύτερο timing. Σκάιμιντ. Μια πρωτασάρα από Γερμανία για τον Βέλιο. Μάλιστα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάινς, ναι. Και τα όσα πάρει ο Πέλης. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και το φωνάζει ο Καναδός και το λέει έλα εδώ Νίκο. Νίκο, ναι. Πάρα αυτά. Ναι, ναι. Έπαιρνες λίγα, πάρ' τα διπλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έχεις και budget. Έχουμε τώρα και λεφτά και το διπλάσιο από ό,τι είχες πέρσι. Πάρα πολύ ωραία. Από τη στιγμή που ξέρει ότι μπορεί να ανεβάσει κι άλλους συμμετοχές του. Ναι. Και ότι πλέον υπάρχει και ρευστό. Ναι. Γιατί να μην μείνει. Θα σου πω γιατί να μην μείνει. Γιατί το πρώτο αγκάθι, ναι, που βλέπω να υπάρχει, ναι, 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 είναι το οικονομικό. Άκουμε λίγο, άκουμε λίγο. Λάθος είμαι. Όχι, αλλά αυτό εδώ το να πάρει τα λεφτά του Βέλιο και να κάνει ομάδα για ένα χρόνο είναι ημίμετρο. Δεν υπάρχει η μακροπρόθεσμη ροή χρημάτων στον Ηρακλή. Οπότε... Παίρνω την ομάδα Β' Εθνική, την βγάζω Α, τη σώνω άνετα, παίζω μπάλα, βγάζω Βέλιο, φεύγω στο καλύτερο timing, στο ψηλότερό μου σημείο στον Ηρακλή. Εάν μείνω είμαι λακαμάς. Εφόσον έχω πρόταση και από καλύτερο πρωτάθλημα, εφόσον έχω πρόταση και από άλλες ομάδες, με διπλάσια και τριπλάσια λεφτά, γιατί εγώ έχω οικογένεια, λοιπόν, και πρέπει να τη ζήσω. Πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί είναι 3, δεν περιμένω να σκάνω, είμαι πολίτης, είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει ο Ζίδελες να βάλει γλώσσα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από την μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων της εταιρείας Κιάτης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο. Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Σκόντα Μικία, με...